Πάμε πρώτα στον Νίκο το Γιαπαρκά, να δούμε για το αγοράκι μόλις 2 ετών, Νίκο μου, που έπεσε από τον μπαλκόνι και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για πες μας, τι έχει συμβεί. Και μάλιστα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Διασωληνωμένο αυτή τη στιγμή μετά από μια πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα αγοράκι 1,5 έτους το οποίο έφυγε από την προσοχή της γιαγιάς του, ξέφυγε από την προσοχή της γιαγιάς του στο σπίτι του στο Ζευγολατιό Κορινθίας και το μικρό παιδί βγήκε στο μπαλκόνι. Εκεί, άγνωστο για ποιο λόγο, το παιδί έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του σπιτιού, από το μπαλκόνι, και έπεσε στο έδαφος. Προσέξουσε μάλιστα σε τσιμεντένια επιφάνεια. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί φέρει κατάγματα και αιμάτωμα στο κεφάλι αλλά και κρανιοκεφαλικές κακώσεις και έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα για την νοσηλεία του. Στο παιδόν λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το παιδί έπρεπε άμεσα να χειρουργηθεί. Είχαμε ένα πολύ ωραίο χειρουργείο το οποίο κράτησε μέχρι αργά χτες το βράδυ και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, μάλιστα.